Σήμερα θα ξεκινήσουμε χαρούμενα, αισιόδοξα, με ένα μήνυμα ελπίδας για τη μνήμη. Γιατί οι λαοί χωρίς μνήμη και χωρίς ιστορία πάνε στη λοβοτομή των λαών. Από χθες είναι σε εξέλιξη μία δράση που θα κρατήσει μέρες, από χθες Δευτέρα, με επίκεντρο τον Σπάρτα αθλητή και γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας Στέργιο Αράπογλου, που διασχίζει τρέχοντας τους μαρτυρικούς τόπους της Ελλάδας, αγωνιζόμενος για μνήμη και δικαιοσύνη, με ένα καθαρά συμβολικό αλλά και επίπονα πρακτικό τρόπο. Υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ξεκίνησε την υλοποίηση με δικά του έξοδα και υποδομή ενός δρομικού εγχειρήματος συνολικού μήκους 3.000 χιλιόμετρων που θα περάσει από 62 μαρτυρικές πόλεις και χωριά της υπηρετικής Ελλάδας και της Κρήτης, 700 χιλιόμετρα στην Κρήτη, που υπέστησαν ολοκαυτώματα κατά την περίοδο 41-45 από τις δυνάμεις τριπλής κατοχής του άξονα, δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας, της φασιστικής Ιταλίας και της μοναρχοφασιστικής Βουλγαρίας. Για τον εισαγγελέα τα λέω αυτά, τον συνταξιοδοτούμενο που δεν ξέρει με ποιον θα συνεργαστεί. Συγκεκριμένα θα διανύσει τρέχοντας 2.350 χιλιόμετρα στην υπηρετική Ελλάδα και 700 χιλιόμετρα στην Κρήτη μέσα σε 50 ημέρες. Με πολλαπλά μηνύματα και στόχους. Για να πάμε στο συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τον κύριο Σιγκελάκη. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, από τη Λευκοσία. Α, μάλιστα. Από τη μαρτυρική Λευκοσία. Άλλος μαρτυρικός τόπος. Μαρτυρική Λευκοσία που έχει δώσει πολύ μεγάλους αγώνες για την ελευθερία της και δυστυχώς ακόμα η Κύπρος παραμένει χωρισμένη. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτό το εγχείρημα, γιατί μέρες που είναι έχει ανοίξει μια συζήτηση στην κεντρική πολιτική κονίστρα για το πώς θα εμφανιστεί το κόμμα Κασιδιάρη με ή χωρίς μανδύα τέως δικαστικού. Και εδώ την ίδια στιγμή το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και εν όψη των εκλογών έρχεται να υπενθυμίσει και στα κόμματα και στους πολίτες ότι εδώ υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Το κάνετε πάρα πολύ καλά που συσχετίζετε τα θέματα και αυτό αποδεικνύει το πολλαπλό μήνυμα, τα πολλαπλά μηνύματα που έχει ο αγώνας για μνήμη και δικαιοσύνη. Αυτό το εγχείρημα είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω τη λέξη ανεπανάληπτο, αλλά πάντως είναι συγκλονιστικό για την ανιδιοτέλεια του εγχειρήματος. Και ο Στέργιος ο Αράπογλου, μάχημος γιατρός χειρουργός του ΕΣΥ, διδάκτορ της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μας συγκλώνησε όταν πριν μερικούς μήνες μας τηλεφώνησε ο ίδιος και έθεσε τις δυνάμεις του στους σκοπούς του εγχειρήματος μας, του αγώνα μας για μνήμη και δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και αποζημίωση. Και έρχεται λοιπόν η συγκυρία να δείξει ότι ο αγώνας για μνήμη, ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση είναι και ο καλύτερος αγώνας για δημοκρατία. Γιατί πολλά μορφώματα ναζιστικά, φασιστικά επανέρχονται, επανακάμπτουν στην Ευρώπη και προσπαθούν να πάρουν την εξουσία. Πού να το φανταστεί ο Στέργιος ο Αράπογλου ότι χθες που ξεκίνησε από τα μαράσια του Εύρου και πέρασε από την Ορεστιάδα και άλλα σημαντικά σημεία του τόπου μας, εκείνη την ημέρα θα μαθαίναμε ότι ένας πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κάνοντας παιχνίδια στο παρασκήνιο, συνωμοσία θα έλεγα στην πολιτική, προσπαθεί να μπάσει το κόμμα, το διάδοχο κόμμα της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Λοιπόν, ο Στέργιος ο Αράπογλου με αυτό που κάνει δίνει ένα μήνυμα στη νέα γενιά να κρατήσει στα χέρια τη σκυτάλη του αγώνα για μνήμη και δικαιοσύνη, για ειρήνη και δημοκρατία. Στέλνει ένα μήνυμα στο Βερολίνο να σταματήσουν τις προσπάθειες διείσδυσης στην ελληνική εκπαίδευση, οι οποίες θα πέσουν στο κενό. Νομίζω θα το συζητήσουμε και αμέσως μετά αυτό. Αλλά στέλνει και ένα μήνυμα στους ηθήνοντες του Υπουργείου Παιδείας και στην ελληνική πολιτική σκηνή ότι οφείλουν, αντί να δίνουν 1.000.000 ευρώ το χρόνο για να χρηματοδοτήσουν το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, δηλαδή το μακρύ χέρι του Βερολίνου στην Ελλάδα, να δώσουν όσα χρειάζεται για να μπουν
για να μπει το μάθημα της ιστορίας της κατοχής της και της αντίστασης, αλλά και της ιστορίας των γερμανικών αποζημιώσεων στα σχολεία, και τα παιδιά μας να οπλίζονται με τις γνώσεις εκείνες που θα τα βοηθήσουν να γίνουν δημοκρατικοί άνθρωποι. Μου γράφουν εδώ, επειδή έκανα την νήξη για τον εισαγγελέα και την πατέντα, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Περικλής, έχει καταδικαστεί ο Κασιδιάρης, δηλαδή δικάζουμε κάποιον η ιδεολογία του? Άσε που ακούγεται πως είναι λαγός και αυτός, και όλα τα κόμματα, μορφώματα είναι και μάλιστα χειρότερα, Γιώργο, αλλά λειτουργείται με το θυμικό. Θέλω να του πω του Περικλή, δεν ξέρω, όχι, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικος ο Κασιδιάρης. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα δικάζω την ιδεολογία. Εδώ η συγκεκριμένη ιδεολογία έχει κάψει από άκρου εις άκρου την Ελλάδα. Αυτό, Περικλή μου, να μην το ξεχνάς. Έχουν μαρτυρήσει τόποι και χωριά. Μισό λεπτό, κύριε Σιγκελάκη, θα κάνω μια ραδιοφωνική υπέρβαση και ελπίζω να μην τον ταλαιπωρώ, διότι είναι στο δρομικό του. Θέλω να μιλήσουμε για λίγο, και ενώ τρέχει για τους μαρτυρικούς τόπους, για όλη την Ελλάδα τρέχει δηλαδή στην ουσία, ο γιατρός, ο κύριος Αραπογλού, να δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε μαζί του. Κύριε Αραπογλού, καλημέρα. Καλημέρα, βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το Τσουφλί. Είμαστε στο 13ο χιλιόμετρο της σημερινής ημέρας. Είναι η δεύτερη μέρα του εγχειρήματος. Πρωί στις 7.30 από το χωριό Μαράσια του νόμου Εύρου, δίπλα από τις Καστανιές. Και όπως σας είπα, είμαστε στη δεύτερη ημέρα υλοποίησης του εγχειρήματος συνολικού μήκους 3.000 χιλιόμετρων, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της υπηρετικής Ελλάδος με εξαίρεση το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και την μαρτυρική Κρήτη. Όπως προείπατε, θα διέλθουμε από 23 μνημεία ολοκαυτωμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και 39 στη μαρτυρική Κρήτη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε αυτό που, να υπενθυμίσουμε μάλλον, αυτό που έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, που το 1996, όπως γνωρίζετε, ίδρυσε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ότι κατά την περίοδο 40-45 ολόκληρη η Ελλάδα είχε γίνει ένα ολοκαύτωμα, καθώς μιλάμε, κύριε Σαχίνη, για 1170 ολοκαυτώματα στο σύνολο της χώρας μας. Κύριε Αραπογλού, εμείς παρόλο τον πολύ προσεκτικό και επιμελή σχεδιασμό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον Τάκη το Σκουλή, το δάσκαλο και μέντορά μας στις υπεραποστάσεις, που άνοιξε και το δρόμο για τέτοιου είδους εγχειρήματα, συνδυαστικά δεν κατορθώσαμε δυστυχώς να συμπεριλάβουμε επιπλέον μνημεία ολοκαυτωμάτων, για το λόγο που σας προείπα, είναι παντού η Ελλάδα γεμάτη από ολοκαυτώματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ακόμα και αυτά τα 62 στο σύνολό τους μνημεία από τα οποία θα διέλθουμε, πόσο μικρό ποσοστό είναι μπροστά στα 1170. Είναι σαφές, κύριε Αραπογλου. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω πολύ, γιατί μιλάτε και τρέχετε και αντιλαμβάνομαι ότι οι ανάσες είναι πολύτιμες. Όλη η Ελλάδα είναι έτσι. Θα θέλατε ενδεχομένως 6 μήνες να τη διέλθετε πάνω κάτω. Όμως, παρότι συνηθισμένος υπεραποστάσεις 3.000 χιλιόμετρα, δεν είναι απλό πράγμα. Για έναν άνθρωπο που στην καθημερινότητά του μπορεί να τρέχει μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία, να είναι αθλητής, δεν είναι απλό πράγμα. Και ο συμβολισμός γίνεται ακόμη δυνατότερος, διότι στην ουσία κουβαλάτε αυτή τη στιγμή όλη τη μαρτυρική Ελλάδα. Αυτό κάνετε. Θα ήθελα να σας πω ότι μαζί με τον συνοδό μου, τον Γιάννη τον Κουφό, που με ακολουθεί με το αυτοκίνητο, έχουμε απόλυτη πίστη στους σκοπούς του εγχειρήματος, και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ότι η όποια ταλαιπωρία θα υποστούμε σωματικά, πνευματικά και ψυχικά, δεν είναι τίποτα μπροστά στη σοβαρότητα και την τραγικότητα των γεγονότων που υπέστησαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες από τις δυνάμεις τριπλής κατοχής του άξονα, από την ναζιστική Γερμανία, τη φασιστική Ιταλία και τη Βουλγαρία, κατά την περίοδο 40-45. Για ποια ταλαιπωρία μιλάμε? Κύριε Αραπογλου, θα κλείσω, δεν θα σας δεσμεύσω άλλο, ρωτώντας σας... Να πω κάτι, κύριε Σαχίνη, ένα γρήγορο. Στέργιο... Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη, καλημέρα. Είμαστε ευγνώμονες και κρατάς στους ώμους ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Αραπογλου, θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, σε μια εποχή που πολλά λέγονται για την ιστορική μνήμη, για τη λύθη, για τις προσπάθειες, θα το πω έτσι, να τα βρούμε, και αφήστε τώρα το παρελθόν. Ο συμβολισμός της κίνησής σας
πρέπει να βγάλει τους Έλληνες από όπου περνάτε έξω, όχι για να χειροκροτήσουν αυτό που εσείς ούτως ή άλλως μόνος ή με παρέα έχετε αποφασίσει να το κάνετε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά για να πάει ένα μήνυμα ότι τελικώς δεν έχουμε πάθει ιστορική λοβοτομή σε αυτή τη χώρα. Και δεν θα το επιτρέψουμε. Ταυτίζομαι, συντάσσουμε απόλυτα με τους σκοπούς του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Γι' αυτό και έχω θέσει με μεγάλη χαρά, ανιδιοτελώς, το εγχείρημά μου στη διάθεση των σκοπών του Εθνικού Συμβουλίου και απαιτούμε όλους αυτούς τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται λόγος και θα είμαστε ανυποχώρητοι. Αυτό που προείπατε, κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα στείλουμε ένα μήνυμα ανυποχώρητης αντίστασης. Καλή συνέχεια, κύριε Αράπογλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα τέτοιες μέρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των ακροατών που μου στέλνουν εδώ βροχή τα μηνύματα. Αφήνουμε τον κύριο Αράπογλου. Κύριε Σιγκελάκη, αντιλαμβάνεστε κι εσείς και εγώ τον κόπο, τον γκάματο και το πόσο επίπονο είναι. Παρόλα αυτά έχει ανάσες και για να μιλήσει ο Στέλιος Αράπογλου. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Αράπογλου, να κάνουμε προσπάθεια τώρα να έρθουμε στον κύριο Σιγκελάκη. Μου γράφεται εδώ που να φανταστεί κανείς ότι τα μορφώματα έχουν φορέσει μανδύα της δημοκρατίας. Δεν ξεχνώ, Γιώργο, τι έκαναν όλοι αυτοί. Βλέπω όμως αυτά που έκαναν και οι βουλευτικοί είναι χειρότερα και πολύ πιο ύπουλα. Περικλή, με συγχωρείς, δεν θα πάρω από τους ψηφισμούς. Εντάξει, καταγράφει και η άποψή σου. Δεν είναι το ίδιο. Η Ελλάδα ξεπατώθηκε. Η Ελλάδα μάτωσε, η Ελλάδα καταστράφηκε και η Ελλάδα πήγε 50 και 60 χρόνια πίσω καταλυστευμένη την εποχή που οι άλλοι κάναν ανόρθωση και οι Γερμανοί και ανοικοδόμηση. Περικλή, δεν θα μπω στο συμψηφισμό, να με συγχωρείς. Ο Σοκράτης μου λέει: ναζιστικό μόρφωμα ή όχι, πρέπει να πάει στην κρίση του λαού η πρώτη καταδίκη. Στη συνείδηση του λαού είναι τα πεπραγμένα των εισαγγελέων, ειδικά του Αρείου Πάγου. Ένα μεγάλο μπράβο στο γιατρό. Ο Γιάννης μου λέει: Γιώργο, οι ευχές όλων μας ακολουθούν το γιατρό. Ο Νικόλας: ναι, αλλά αυτά που είπε ο Βενιζέλος για τους δικαστές εν ενεργεία και μη που αποφασίζουν για το ξεκλήρισμα της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του λαού που τον ψήφισε και τον έκανε μεγάλο κετρανό, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Εδώ λέμε αυτό που είπε τώρα. Επίσης, κάτι δημοσίευματα που αναφέρουν ότι έχει γίνει οικονομική πρόταση από τους Αμερικανούς για πρόσθεση όλων των ρωσικών όπλων και των S-300 από την Κρήτη, ώστε να πάνε Ουκρανία, ευσταθούν άραγε ή όχι. Πάντως, λέγεται πως πρόκειται για προηλυμένη απόφαση. Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Σιγκελάκη. Είπα, κύριε Σιγκελάκη, έπεσε η γραμμή. Δεν ξέρω αν με ακούσατε, ότι παρά το επίπονο, βρήκε ανάσες ο Στέργιος Αράπογλου να στείλει και το μήνυμα για μια ακόμη φορά η χειρά. Και θέλω να μου πείτε, επειδή δεν είναι απλό το εγχείρημα. Φαντάζομαι ότι κι εσείς ενώνετε τη φωνή. Ξέρετε, κύριε Σακίνη, επειδή πολλοί κάποιοι ακροατές σας μπορεί να σκεφτούν ότι, γιατί ακούμε διάφορα κατά πόσο το εγχείρημα αυτό είναι αξιόπιστο κτλ., μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου esdoge.gr. esdoge.gr, λατινική γραφή πρέπει να πω εγώ, esdoge.gr, ναι. esdoge.gr, και εκεί θα βρούνε, υπάρχει link που θα βρούνε τη διαδρομή που κάνει με ψηφιακή κάλυψη, γιατί ο Στέργιος Αράπογλου πάνω απ' όλα ήθελε να κατοχυρώσει την αξιοπιστία του αγώνα. Λοιπόν, δεν σταματάει καθόλου παρά μόνο στα σημεία που του γίνεται κάποια υποδοχή και ξεκουράζεται το βράδυ και συνεχίζει με το που χαράζει όλη τη μέρα. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό εγχείρημα και το γεγονός ότι βρήκε τις ανάσες να μιλήσει και ήθελε να πει, να καταθέσει έτσι την άποψή του, την αγωνία του για αυτό το εγχείρημα, δείχνει πόσο πολύ το πιστεύει. Και να μου επιτραπεί να πω, κύριε Σαχίνη, ότι από τη μία έχουμε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών με τα 300 αργύρια του που προσπαθεί να εκμαυλήσει συνειδήσεις, και από την άλλη έχουμε την ψυχή του Έλληνα, την ψυχή της Ελλάδας. Δεν τους φοβόμαστε.
Κύριε Σιγκελάκη, φαντάζομαι ότι ενώνετε και εσείς τη φωνή σας. Από ποια σημεία περνάει ο κύριος Αράπογλου, πρέπει να βγει ο κόσμος. Όχι για τον Στέλιο Αράπογλου. Ο Στέλιος θα το κάνει αυτό ούτως ή άλλως. Βγει, δεν βγει ο κόσμος. Αλλά να βγουν για να στείλουν το μήνυμα. Το μήνυμα να είναι ηχηρό και ιδίως στα μαρτυρικά χωριά και πόλεις. Πού να πρωτοβγεί, θα μου πείτε. Όλη η Ελλάδα είναι χαροκαμένη και κατεστραμμένη. Γιατί τα ξεχνάνε ακριβώς. Κάποιοι. Αλλά να βγει έχει ο κόσμος. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Όλη η Ελλάδα πρέπει να βγει στους δρόμους, να τον υποδεχθεί, να τον ευχαριστήσει, να φερθεί, να τον φιλοξενήσει με θέρμη, ανάλογα με το εγχείρημα αυτό το σπουδαίο, αλλά κυρίως για να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας, να προασπιστούμε την ιστορία μας και να αγωνιστούμε για δικαιοσύνη. Και γι' αυτό καλούμε τους μαρτυρικούς δήμους, τις ενώσεις κινημάτων, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους και πολλούς ακόμα τους απλούς πολίτες, τα σχολεία. Είναι καιρό στο Υπουργείο Παιδείας να πάρει μια πρωτοβουλία που να είναι επιτέλους υπέρ της ιστορικής μνήμης και όχι υπέρ της πλαστογράφησης της ιστορίας. Και είμαστε ήδη ευχαριστημένοι, υπάρχει μεγάλη αποδοχή, πάρα πολλοί κόσμος κινητοποιείται και πιστεύουμε ότι αυτό που θα γίνει με την περιοδία ουσιαστικά του Στέλιου Αράπογλου με αυτόν τον αγώνα δεν θα έχει προηγούμενο. Ξέρετε, επειδή είδα εδώ ότι θα είστε από τους βασικούς στο οργανωτικό υποδοχή στην Κρήτη, κύριε Σιγκελάκη, να σας προτρέψω να γίνετε έως ενοχλητικός φορτικά και στην περιφέρεια και στους δήμους και στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, εγώ εδώ στην Κρήτη έχουμε αναφορά, αυτό λέω, εκπαιδευτικές ομάδες, διευθύνσεις, να βγει ο κόσμος έξω. Τις μέρες που θα διέρχεται τα μαρτυρικά χωριά και πόλεις Κρήτης. Βεβαίως και θα το κάνουμε και ξέρετε ο Στέργιος Αράπογλου τιμά ιδιαίτερο στην Κρήτη γιατί έχει περισσότερους σταθμούς σε μνημεία μαρτυρικών τόπων από την υπηρετική Ελλάδα. Έχει επιλέξει να σταματήσει περισσότερες φορές από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι ο Στέργιος Αράπογλου αντιλαμβάνεται ότι ναι, όλη η Ελλάδα είναι ένα ολοκαύτωμα, αλλά η Κρήτη μπήκε στην πρώτη γραμμή της αντίστασης και της θυσίας και η Κρήτη είμαστε βέβαιοι ότι θα αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα. Έχουμε μπροστά μας 3 εβδομάδες να το οργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Απευθύνω και από τη φιλόξενη συχνότητά σας αυτό το μήνυμα προς τους δημάρχους, προς τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους προέδρους πολιτιστικών συλλόγων να κινητοποιηθούν, να αυτοοργανωθούν, να έρθουν κοντά μας, να κάνουμε γεγονότα πολιτιστικά που δεν θα έχουν προηγούμενο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντισταθούμε στην κυρίαρχη ιδεολογία των καιρών που είναι ο ατομικός δρόμος και φοβάμαι και η αναθεώρηση της ιστορίας. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος ο Χαλάφτρης, καλημέρα λέει. Το αξιοθαύμαστο εγχείρημα του κυρίου Αράπογλου έχει ακόμη μεγαλύτερη ουσιαστική και συμβολική αξία. Να μην ξεχνάμε στις 6 Απριλίου έχουμε την επέτειο της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα το 1941. Για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί η λύθη είναι το αντίθετο της αλήθειας. Πολλούς χαιρετισμούς και πολλά μπράβο στον κύριο Αράπογλου. Κύριε. Εκείνη τη μέρα θα περνάει από τα οχυρά Ρούπελο, Στέργιο. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα το Στέργιο και το Εθνικό Συμβούλιο με ακρίβεια, ώστε να δώσουμε όλους τους συμβολισμούς. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας από το Παρίσι. Καλημέρα, λέει, μπράβο στο γιατρό. Πέστε στον κύριο Σιγκελάκη ως συγγραμματέα του ΕΣΔΟΓΕ ότι αυτό που κάνει ο γιατρός, το εξαιρετικό, για την ώρα δεν το ξέρει κανείς στο εξωτερικό. Να ανεβάσουν στη σελίδα τους και στα αγγλικά το σχετικό εγχείρημα. Μαζεύετε και συμβουλές θα εδώ. Θα το κάνουμε. Να ξέρει πάντως ο καλός μας φίλος ότι το Εθνικό Συμβούλιο, κάτι που το ξέρετε εσείς κύριε Σαχίνη, δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Είναι ένας αγώνας εθελοντικός ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτό το εγχείρημα, που πιστεύουν στη μνήμη και τη δικαιοσύνη και που έχουμε πάρει τη σκυτάλη από το Μανώλη το Γλέζο, το Λάκη Σάντα και τους κορυφαίους της Εθνικής Αντίστασης και προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να υπερβούμε τους εαυτούς. Προφανώς. Αλλά είναι τόσο σπουδαίο αυτό το εγχείρημα που θα. Καλόν είναι, κύριε Σιγκελάκη, ακόμη και από τη Λευκοσία εμβρισκόμενος, και να ζητήσετε στην ιστοσελίδα του site σας να ανεβεί στα αγγλικά και να σας το πω και διαφορετικά και τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.
Να μην τους έχουμε μόνο για να ενημερωθούν, να ενημερώσουν. Αυτό πρέπει να γίνει μια παστρατιά τώρα που ξεκινά. 50 μέρες είναι. Υπάρχει χρόνος. Και θέλω τώρα, γιατί η διεθνή προβολή θα φτάσει στη Γερμανία ακόμη πιο ηχηρά. Το αντιλαμβάνεστε καλύτερα από μένα εσείς. Θέλω να έρθουμε στην ουσία και θέλω να έρθουμε στην ουσία ως εξής. Με ένα ερώτημα του φίλου του Κώστα. Καλά λέει όλα αυτά. Και σας το βάζω γιατί ξέρω τι θα πείτε, αλλά υπάρχει όμως λέει ένα ηθικό δίλημα σε σχέση με τις αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις, κύριε Σιγκελάκη. Το να ζητήσουμε να πληρώσουν, άκουσον, οι σημερινοί Γερμανοί για εγκλήματα των παππούδων και προπαππούδων τους μπορεί οριακά να χαρακτηριστεί έως και άδικο, λέει ο Κώστας. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο Κώστας το απαντούν οι ίδιοι Γερμανοί δημοκράτες, αντιφασίστες που μας υποστηρίζουν στον αγώνα, δίνοντας μάχη για να πιστεί η κυβέρνησή τους να καταβάλει τις γερμανικές οφειλές και γνωρίζοντας ότι αυτό θα επιβαρύνει τους ίδιους και τα παιδιά τους. Αλλά θέλω να πω στο φίλο που έθεσε αυτό το ερώτημα, που σε κάποιους μπορεί να φαίνεται εύλογο, να σας πω τι θυμάμαι. 4 Ιουνίου του 2019 είμαι στο Μόναχο στην έδρα των γερμανικών συνδικάτων μαζί με τον Τριαντάφυλλο, τον Μηταφίδη και άλλους συναγωνιστές. Πριν από λίγες ώρες η Ελλάδα έχει επιδώσει τη ρηματική διακοίνωση στη γερμανική κυβέρνηση ζητώντας 300 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Το ανακοινώνουμε στην κατάμεση αίθουσα που είναι κυρίως Γερμανοί και ξεσπούν σε ένα χειροκρότημα που ακόμα που το σκέφτομαι μου σηκώνεται η τρίχα. Λοιπόν, οι Γερμανοί δημοκράτες αντιλαμβάνονται ότι μόνο αν πληρώσουν για τα εγκλήματα που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ, μόνο αν πληρώσει η δημοκρατική Γερμανία που αποτελεί την νόμιμη συνέχεια του Τρίτου Ράιχ νομικά, ιστορικά και πολιτικά, μόνο έτσι θα μπει μια βαθιά διαχωριστική γραμμή με αυτή τη μαύρη περίοδο για την ανθρωπότητα και δεν θα μπουν στον πειρασμό μιμητές του Χίτλερ να κάνουν το ίδιο. Είναι πρώτα απ' όλα η ίδια η δημοκρατική Γερμανία που θα έπρεπε αυτό να το επιδιώξει. Άλλωστε τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται όσα χρόνια και να περάσουν. Θέλω κύριε Σιγκελάκη, εδώ μου γράφει πολλής κόσμος, πέστε στον κύριο Σιγκελάκη και να μας πει, έχει ειδοποιήσει τα κεντρικά κανάλια, γιατί δεν το προβάλλουν από χθες που ξεκίνησε και ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά. Άλλος εδώ, κύριε Σιγκελάκη, ανεβάστε το σε όλες τις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, αραβικά, πρέπει όλοι να μάθουν αυτό το εγχείρημα. Σας λέω εδώ μηνύματα που έρχονται αυτή την ώρα, κύριε Σιγκελάκη, και να τα αλήθεια. Πάρα πολύ για την ανταπόκριση του κόσμου. Να σας πω ότι έχουμε βεβαίως στείλει δελτία τύπου παντού. Ήδη η ΕΡΤ χθες από την Ορεσιάδα έκανε μετάδοση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν γίνει εκπομπές σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στο δικό σας. Ας πάρουν το μήνυμα όλοι. Ξέρουν πολλές φορές να ανακαλύπτουν γεγονότα πίσω από την κλειδαρότρυπα για να καλύψουν τον τηλεοπτικό χρόνο. Δεν μπορούν να κάνουν ότι αγνοούν ένα μείζον γεγονός σαν αυτό. Εμείς πάντως το έχουμε στείλει παντού. Ακόμα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων το μετέδωσε πριν 2 εβδομάδες. Και αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Ναι, ναι. Λέει εδώ η φίλη μου η Ελένη, θα διαβάζω και μηνύματα καθώς θα συζητάμε. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Αράπογλου μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι, έστω απλά να είμαστε δίπλα του, να είμαστε εκεί να ενώνουμε τη φωνή μας από στάση σε στάση, να έχουμε μια ενιαία φωνή συνεχόμενη, μπορούμε να έχουμε συνεχώς φωνή, μπορούμε να το δηλώσουμε δυνατά, μπορούμε να δώσουμε ένταση και να κάνουμε ευρέως γνωστό αυτό το εγχείρημα. Πρέπει να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας πια. Κάντε το αυτό το λίγο που μπορείτε όλοι και ο καθένας μόνος του. Αυτό μόνο να είμαστε εκεί κάθε πέρασμα του κυρίου Αράπογλου, να γίνουμε μια φωνή. Αυτό σημαίνει σεβασμός, σεβασμός και δέος. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει? Ο Στέργιος ο Αράπογλου είναι η φωνή της Ελλάδας που διεκδικεί δικαιοσύνη, που διεκδικεί ειρήνη, που διεκδικεί δημοκρατία. Και μας δίνει τη σκυτάλη και πρέπει να την πάρει τη σκυτάλη η νέα γενιά και όλη η Ελλάδα. Με αυτοοργάνωση, με τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των Ελλήνων που έχουν μεγαλουργήσει σε δύσκολους καιρούς. Εδώ είναι ένα θετικό εγχείρημα το οποίο οφείλουμε να το γιγαντώσουμε.
Είμαι βέβαιος, κύριε Σαχίνη, και από τα μηνύματα που λαμβάνετε, αλλά και από αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς τις μέρες που το κάναμε γνωστό, ότι θα γίνει σεισμός σε όλη τη χώρα, τέτοιο σεισμός που θα αναγκάσει το πολιτικό σύστημα να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του στο ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και να μην αρκείται σε ρητορικές δεσμεύσεις άνευ περιεχομένου. Λοιπόν, στον χρόνο που μας απομένει, θέλω να μου πείτε και για την άλλη ιστορία, και ενώ είναι ανοιχτό πάντα και καλή επιτυχία στο εγχείρημα του Στέργιου Αράπογλου, αναβλήθηκε τελικώς η συνάντηση που θα γινόταν από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, από το Γερμανικό Γραφείο για τα Θέματα Παιδείας και Εκπαίδευσης του Κρατηδίου της Ρινανίας Παλατινάτου με Έλληνες εκπαιδευτικούς? Αναβλήθηκε όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης? Αναβλήθηκε μόνο η συνάντηση με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς? Τι νεότερο έχουμε? Αυτό που γνωρίζουμε από πηγές, από ανώτατες θα έλεγα πηγές της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, είναι ότι αναβλήθηκε, ματαιώθηκε η συνάντηση Γερμανών και Ελλήνων εκπαιδευτικών. Ξέρετε, δεν μπορεί να χαίρεται κανείς ότι μια συνάντηση εκπαιδευτικών ματαιώνεται, εκτός αν υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Και ο λόγος είναι ότι η Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών και το Προξενείο στην Κρήτη, που είχαν αναλάβει υπό τον έλεγχό τους το συντονισμό αυτής της επίσκεψης των Γερμανών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, είχαν ένα σκοπό: να στρατολογήσουν Έλληνες εκπαιδευτικούς, να τους, και με το πρόσχημα της συζήτησης με τους Γερμανούς ουσιαστικά να τους προσπαθήσουν να τους καθοδηγήσουν, να τους περάσουν τις απόψεις δηλαδή της Γερμανικής Πρεσβείας για το παρόν και το μέλλον των ελληνογερμανικών σχέσεων και φυσικά για το θέμα των γερμανικών οφειλών. Γι' αυτό εμείς αντιδράσαμε και αξιοποιήσαμε πολλά ευάλωτα σημεία του προγράμματος, όπως το ότι θα επισκέπτονταν το κακό πουλί, δηλαδή το μουσείο, το μνημείο των αλεξιπτωτιστών της Βέρμαχτ έξω από τα Χανιά ή το ναζιστικό μνημείο στα Φλόρια ή άλλα. Ακριβώς το κάναμε αυτό για να δείξουμε ότι αυτοί που εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν αυτή την επίσκεψη και αυτή τη συνάντηση είχαν άλλους σκοπούς στο μυαλό τους και όχι να προάβουν τη φιλία και τη συνεργασία των δύο λαών. Λοιπόν, θέλω όμως να θέσω και ένα άλλο θέμα, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο πυκνά, σχεδόν κάθε χρόνο, έρχεται η Ορθόδοξη Ακαδημία, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, να μας απασχολήσει με κάτι που είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενο και σε πολλές περιπτώσεις έχει καταγγελθεί και έχει αποδειχθεί ως ύποπτο ενάντια των εθνικών δημοκρατικών μας συμφερόντων. Να θυμίσω ότι το 2020 έγινε μια συνάντηση στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και ετοίμαζαν να κάνουν με τη Γερμανική Πρεσβεία και, και τη διοίκηση εκεί του Γερμανικού Κινητηρίου και άλλους τις διαδρομές μνήμης. Όπως τώρα σήμερα το ονομάσανε αναζητώντας τα ίχνη της επιχείρησης Ερμής. Δηλαδή προσπαθούσαν να οργανώσουν εκδηλώσεις που να λαμβάνουμε ίσες αποστάσεις μεταξύ εισβολέων και αμυνωμένων, να παρουσιάζονται τα γεγονότα με μια απάθεια η οποία, ας πούμε, δημιουργεί λάθος συνειρμούς. Επίσης, προσπαθούσαν στελέχη της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, όχι προσπαθούσαν, φέρανε στο Ηράκλειο το καλοκαίρι του 2019, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, φέρανε άκουσον έναν υπουργό της Βαυαρίας και έναν ομοσπονδιακό βουλευτή, οι οποίοι είπαν ότι θα βρουν χρηματοδοτήσεις από τη Γερμανία για να μετατρέψουν τις φυλακές της Αγίας σε μουσείο της Μάχης της Κρήτης. Δηλαδή, ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχο του Βερολίνου τη Μάχη της Κρήτης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βγήκαμε, τα καταγγείλαμε, ενημερώσαμε την κοινή γνώμη, το εγχείρημα αυτό κατέπεσε, αλλά έχουμε πλέον αναρωτιόμαστε. Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης είναι ένα πνευματικό ίδρυμα, το οποίο είναι υπό
υπό την ευθύνη της Εκκλησίας. Καλά, κύριε Σιγκελάκη, εντάξει, εσείς καλά κάνετε και το θέτετε το ερώτημα. Εγώ έχω να σας πω ότι εκεί τώρα έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου, με συγχωρείτε. Εδώ μας βάζουν οι Γερμανοί με τους Αμερικανούς να συζητάμε για συγκυριαρχίες και συνεκμεταλλεύσεις. Και η πολιτική είναι με μια αγκαλίτσα ανοιχτή. Τι λέτε τώρα, υπάρχουν χοντρότερα, θέλω να σας πω. Εσείς καλά κάνετε και το θέτετε. Με ρωτάει εδώ κάποιος. Κάποιοι, κύριε Σαχίνη, σε κάθε περίοδο διαλέγουν πλευρά. Κάποιοι έχουν διαλέξει να πάνε με τον ξένο παράγοντα, είτε είναι. Εκεί στην Κύπρο που είστε, ξέρετε, δεν το συζητάνε καν για την Κύπρο. Μάλιστα, σωστά το λέτε εσείς. Ακόμη και εκεί στην Κύπρο που είστε, κύριε Σιγκελάκη, κανείς δεν ασχολείται στην Ελλάδα με την Κύπρο πια. Έχει αφαιθεί στην τύχη της, στον αυτόματο. Αυτό είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, μου λέει κάποιος, μήπως πρέπει να πακετάρει, λέει, το Εθνικό Συμβούλιο όλο το μνημιακό συγκρότημα από το κακό πουλί, το γερμανικό πουλί, να το στείλει πακέτο πίσω, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων. Για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι Γερμανοί δημοκράτες μας λένε ότι αν υπήρχαν στη Γερμανία μνημεία σαν αυτό ή σαν το άλλο στα φλόγια προς την ύπη των ορεινών καταδρομέων της Βέρμαχτ, θα τα είχαν γκρεμίσει. Λοιπόν, είναι αδιανόητο ένας λαός με τη δημοκρατική και αντιστασιακή παράδοση της Ελλάδας να ανέχεται τέτοια μνημεία, μνημεία βαρβαρότητας, σκοταδισμού και θηριωδίας. Και θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα μνημεία οι ναζιστικές επιγραφές, οι ναζιστικές πινακίδες στους δρόμους, οι ονομασίες που συμβολίζουν μια μαύρη σκοτεινή περίοδο που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταδυναστεύει το παρόν μας. Και να κλείσουμε με αυτό που μου λέει εδώ ένας φίλος, το αν και κατά πόσο μας εκπροσωπεί ο κύριος Τέριος Αράπογλου με το εξαιρετικά συγκινητικό εγχείρημά του, θα πρέπει να το αποδείξουμε στις πράξεις και όχι στα λόγια, το λέω λέει προς ακροατές και στα άκοπα μπράβο. Υπάρχει σε 1,5 μήνα μια ευκαιρία, όχι σημαντική, αλλά μπορεί να γίνει μια αρχή. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να βρεθούμε, όχι απλά να τον χειροκροτήσουμε, να τον συνοδεύσουμε, όπως μπορεί ο καθένας. Ναι, ακριβώς. Εγώ σκέφτομαι τώρα που το λέει ο Κροατής σας, κύριε Σαχίνη, την εικόνα να έρχεται ο Στέργιος Αράπογλου σε κάποιο μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας ή της Κρήτης και από πίσω του να τρέχουνε τα παιδιά με τα πόδια, με ποδήλατα, με πατίνια, η νέα γενιά όλοι, να γίνουμε μια γροθιά για να δείξουμε ότι αυτός ο τόπος έχει συνείδηση της ιστορίας του και έχει πάρει την απόφαση να διαφυλάξει το μέλλον του. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σιγκελάκη, εν αναμονή και της έλευσής σας και σας στην Κρήτη, εν αναμονή βεβαίως του να προχωρά το εγχείρημα του Στέργιου Αράπογλου, επίπονο αλλά με πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό λόγο, και με την ευχή όσο περισσότεροι να τον υποδέχονται τουλάχιστον από όπου περνά, από τα μαρτυρικά χωριά και τις μαρτυρικές πόλεις. Δεν μπορεί να τα καλύψει όλα, το είπε ο ίδιος. Όλη η Ελλάδα είναι και μαρτυρική και καμένη, όμως ένα μεγάλο μέρος και 3.000 χιλιόμετρα είναι 3.000 χιλιόμετρα. Κύριε Σιγκελάκη, ευχαριστώ και εσάς και το Εθνικό Συμβούλιο και θα τα ξαναπούμε. Κύριε Σαχίνη, εκτός από την άμυνα που παίζουμε αναγκαστικά στις διεισδύσεις του γερμανικού παράγοντα στην Ελλάδα, παίζουμε και καλώς εννοούμενη επίθεση και επίθεση φιλίας, μνήμης και ειρήνης, όπως είναι αυτό το εγχείρημα του Στέργιου Αράπογλου για τον οποίο εκφράζουμε για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη. Μου ήρθε ένα μήνυμα ακόμη από Γαλλία, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσετε αυτό, κύριε Σιγκελάκη. Ναι. Μήπως λέει ο κύριος Αράπογλου να τελειώσει την πορεία του με κόσμο ή να περάσει η πορεία του με κόσμο έξω από τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα? Η αλήθεια είναι ότι για τεχνικούς λόγους και για να καλύψει όσο γίνεται περισσότερα μαρτυρικά χωριά δεν θα περάσει από την Αθήνα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε ότι η Αθήνα, και αυτό να το ακούει ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος, ξέρετε ότι η Αθήνα που είχε τις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών από το λοιμό της κατοχής αλλά και από μαζικές εκτελέσεις αμάχων και τα λοιπά, δεν είναι μαρτυρική πόλη? Δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση να αναγνωριστεί ως μαρτυρική πόλη? Αλήθεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, που έχει ένα σύγχρονο και δημοκρατικό προφίλ, πώς τοποθετείται στο ζήτημα? Μάλιστα.
Πολύ σημαντική η παρατήρηση. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κάστε καλά. Και καλή... Πάντα τη στεναρή σας υποστήριξη. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια κυρίως στο Στέργιο Αράπογλου, σε ό,τι κάνει, όπου και αν βρίσκεται. Και νομίζω ότι θα του δίνουν και μεγαλύτερη δύναμη όσοι τον υποδέχονται σε αυτό το εγχείρημα.